Ξεκινάμε από τον Δημήτρη. Εβίβα. Εβίβα. Άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Ωραία. Και φόρεσε αυτό το μαγιό, ναι, αυτή την διάφανη φούστα, σακάκι και τα παπούτσια αυτά με τις πολλές πέτρες, mm-hmm, τα οποία αναπαράγουν τον πάγο στο αναψυκτικό, κάτι κάνουν ή απλά τα βάλες επειδή διαλύζουν. Α, δεν το σκέφτηκα. Ωραία, λόγω προσπαθώ γιατί δεν είναι πολύ ωραία εμφάνιση και προσπαθώ να το σώσω τώρα στο μυαλό μου. Αν είναι η πόζα πολύ κοντά κάτω, χαμηλά, ή μοιάζει λίγο με πάγο και μπορεί κάποιος να το συνδέσει με ένα δροσερό να σου πει. Θα το βάλω εγώ το ποτήρι κοντά στο παπούτσι. Για κάνουμε την πόζα που θα έκανε. Ναι, πώς θα την έκανα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα την έκανα λίγο έτσι. Θα την έκανα. Θα κουνούσα και τη φούστα να... Για βίντεο. Ναι. Λοιπόν, μετά μπορεί να πήγαινα και κάτω έτσι να κάνω καμία στην πισίνα. Καλά, οι βάτες εξαίσιες. Σταμάτη. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Ας πούμε ότι αφήνουμε κάπου εκτός πλάνου το σακάκι. Ναι, ναι, εκτός πλάνου, γιατί θα μετρήσει την εικόνα. Πιο εκεί. Ναι. Oh. Έλα ρε, Όλγα. Δεν είναι και μοντέλο, κάνει και μοντέλο γι' αυτό. Μια Ελληνίδα στο χαρέμι δηλαδή. Δεν ξέρω, πάει έλα, έτσι. Δημήτη. Ξέρεις τι γίνεται, το μαγιό είναι πάρα πολύ ωραίο, σου πάει πάρα πολύ, είσαι και κορμάρα, τώρα μην τα λέμε αυτά, είσαι πολύ όμορφη πολύ και ωραίο το μαλλί. Ναι, υπέροχη. Ωραία σιλουέτα που έχεις φτιάξει, τα παπούτσια δεν κολλάνε με τίποτα, είναι πάρα πολύ έντονα. Αλλά αυτή η φούστα είναι που κάνει τη ζημιά για εμένα. Το λέτε, ε. Ναι, ρε, εσύ. Γιατί τη φόρεσε, βρε, Όλγα. Καλύτερα να ήταν μαγιό που λέει ο λόγος, μόνο. Γιατί μόνο το μαγιό. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτή έχει η αυτό φούστα... το σχήμα μπροστά. Οι γυαλάδες που έβαλες, νομίζω, κατέστρεψαν την εμφάνισή σου. Ναι. Μπορεί να το βλέπω λάθος εγώ. Βέβαια, πάρα πολύ ωραίες πόζες. Πολύ ωραία μου το παρουσίασες. Να σου πω, δεν θα σου βάζα μεγάλο βαθμό. Αλλά επειδή μου το παρουσίασες λίγο πιο καλά, θα σου βάλω. Γιατί παίζει ρόλο και η παρουσίαση. Ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία. Εγώ. Πάμε στο Στέλιο. Ναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι τα παπούτσια και η φούστα συνομιλούν. Α, ναι. Εντάξει, γιατί το είδα αυτό. Αλλά δεν συνομιλούν τα άλλα. Α, οκ. Okay. Δηλαδή βρίσκω παπούτσια, φούστα, γυαλιά, μία εικόνα. Το σακάκι τελείως άσχετο, ναι, όπως και το μαγιό ενώ μου αρέσει. Με ενοχλεί πάρα πολύ το κόκκινο, mm, με το ασημένιο και σε σχέση με το προϊόν που διαφημίζεις. Ναι. Επίσης, δηλαδή θα προτιμούσα για να σου πω την αλήθεια να είναι λευκό το μαγιό. Ναι. Να μην είναι αυτό το σακάκι καθόλου, να έχεις, και ίσως και να μην υπήρχε και καθόλου. Και ίσως μια μεταξωτή μου σελίνα, μια tunic ή κάτι άλλο λίγο πιο resort να μπορούσε να τοποθετηθεί. Όχι ότι το σακάκι είναι άκυρο τελείως, απλώς ναι, επειδή είναι με το συγκεκριμένο πέτο, το συγκεκριμένο ύφος σακακιού, είναι λευκό, είναι το κόκκινο, είναι ασημένιο, είναι όλα αυτά μαζί. Εγώ θα το κρατούσα λευκό και θα προτιμούσα τα μεταλλικά στοιχεία να ήταν χρυσά. Δύο. Και κλείνουμε με την Ηλιάνα. Κοίταξε να δεις, Όλγα, δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ με τους συναδέλφους μου, δεξιά μου και αριστερά μου, αλλά ως κορίτσι του Instagram είναι αλήθεια ότι κάποιες εμφανίσεις που βλέπετε στα social media, τις οποίες πολλές φορές τις έχετε φέρει και εδώ στο στούντιο και τις αναφέρετε, που λέμε πάντα μην βλέπετε αυτά στο Instagram και πολλά like να παίρνουν, δεν σημαίνει ότι είναι σωστά στιλιστικά. Έχεις και συνδυάσει το μαγιό σου με το αναψυκτικό, που σημαίνει ότι κατευθείαν παραπέμπει σε αυτό που θέλεις να πουλήσεις, τέλος πάντων, μέσα από την εικόνα σου. Mm-hmm. Δηλαδή, τα κόκκινα στοιχεία είναι τόσο έντονα πάνω στα λευκά και στα διάφανα και στα ασημένια, που κατευθείαν θα δούνε το μαγιό και θα πάει το χέρι τους στο ποτήρι. Ναι. Τώρα να σου πω ότι αυτό στιλιστικά εμένα με τρελαίνει, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Θα σου απαντήσω. Εντάξει, σήμερα μας έλειπε λίγο το styling. Δύο. Ευχαριστώ. Ωραία παρουσίαση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα μου, μπορείς να καθίσεις.